Πάμε να ασχοληθούμε λίγο και να αναδείξουμε μια αξιέπαινη πρωτοβουλία των γυναικών εκεί στο Μαλεβίζι και συγκεκριμένα του Συλλόγου Γυναικών Μαλεβιζίου Μαλβαζία, καθώς οι άνθρωποι εκεί συγκεντρώνουν τρόφιμα και ρούχα βέβαια για τους πληγέντες στο Δήμο Χερσονήσου. Να καλησπερίσω την κυρία Μαζαράκη και την κυρία Μαστρογιαννάκη. Τι κάνετε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Κυρία Μαζαράκη, Ευγενία Μαζαράκη, είναι πρόεδρος του Συλλόγου. Να πω ένα πολύ μεγάλο μπράβο και συγχαρητήρια και να πούμε κάποιες λεπτομέρειες για αυτή την πολύ όμορφη πρωτοβουλία να βοηθήσετε συνανθρώπους σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Προσπαθήσαμε όσο μπορούμε τους πληγέντες από τις πλημμύρες, η Χερσόνησο και στα Μάλια. Έχουμε συνεργαστεί με το Σύλλογο Γυναικών Μαλίων, με τον οποίο σύλλογο θα στείλουμε εκεί ό,τι τρόφιμα και ρούχα μαζέψουμε. Μας έχουν βοηθήσει πολύ κόσμος, ειδικά όλοι οι συλλόγοι πολιτιστικοί από το Δήμο Μαλεβιζίου και ο Δήμος φυσικά. Προσπαθούμε έστω με μια μικρή βοήθεια από εμάς να βοηθήσουμε το κακό που έχουν πάθει αυτές τις μέρες, γιατί οι ζημιές είναι μεγάλες. Βέβαια, και να μας πει και η κυρία Μαστρογιαννάκη, είναι αντιπρόεδρος του Συλλόγου. Ναι. Φαντάζομαι δεν είναι η πρώτη φορά που έχετε προχωρήσει, που προχωρείτε μέσα σε μια από αυτή τη διαδικασία στο να βοηθήσετε συνανθρώπους σας. Όχι, όσο μπορούμε βοηθάμε κόσμο. Ναι. Ράψαμε και τις μάχες, κάναμε, φτιάξαμε γύρω στις 5.000 μάχες και μοιράσαμε σε όλο τον κόσμο. Ναι. Με το που ξεκίνησε ο ιός. Όσο μπορούμε, έχουμε πολύ γυναικείο πληθυσμό κατά προτεραιότητα που μας βοηθάει και είναι στο πλευρό μας συνέχεια. Έχουμε πολλούς ανθρώπους δίπλα μας. Βέβαια, είστε μια πολύ μεγάλη λοιπόν ομάδα και δίπλα από αυτή την ομάδα υπάρχουν αρκετοί, φαντάζομαι, εθελοντές που βοηθούν, που συνδράμουν στις πρωτοβουλίες και στις δράσεις. Κυρία Μαζαράκη, να γίνουμε λίγο πιο συγκεκριμένοι. Κάποιος ο οποίος θέλει σήμερα το βράδυ, αύριο το πρωί, να δώσει κάποια τρόφιμα, να δώσει κάποια ρούχα. Πού πρέπει να απευθυνθεί? Υπάρχει στο Facebook, το Facebook του Συλλόγου, Σύλλογο Γυναικών Μαλβαζία είναι. Εκεί δεχόμαστε όλα μας τα μηνύματα. Ναι. Έρχονται σε επαφή με εμάς, δίνουμε τα τηλέφωνά μας και εάν δεν μπορούν να μετακινηθούν ή έχουν κάποιο πρόβλημα, πηγαίνουμε εμείς και τα παίρνουμε από το σπίτι τους. Μάλιστα, οπότε να απευθυνθούν, να στείλουν ένα μήνυμα στον ιστότοπο του Facebook, στη σελίδα την προσωπική, Μαλβαζία, το όνομα του Συλλόγου. Ναι, ναι. Κυρία Μαστρογιαννάκη, ξεκίνησε η δράση, η πρωτοβουλία αυτή, το κάλεσμα χθες. Ναι, χθες ξεκίνησε. Χθες. Υπάρχει ανταπόκριση σε αυτό το πρώτο 24ωρο? Ναι, πάρα πολύ ανταπόκριση. Υπάρχει ανταπόκριση. Ναι, πάρα πολύ. Φαντάζομαι. Πολύς κόσμος. Ακριβώς. Θα συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες, σωστά? Ναι, ναι, εννοείται. Εύχομαι μόνο να μην έχουμε πρόβλημα στο δρόμο, να έχουν ανοίξει το δρόμο για να μπορούμε να μεταφέρουμε τα τρόφιμα και τα. Ναι. Συνήθως, βασικά πιο πολύ χρειάζονται κουβέρτες. Και σεντόνια. Κουβέντες και σεντόνια. Βέβαια, μαζεύσει. Οι άνθρωποι εκεί έμειναν στον δρόμο, τα έχασαν φυσικά. Όλα. Έχετε έρθει σε επαφή με τον αντίστοιχο σύλλογο γυναικών? Ναι, στο... ναι, είμαστε σε επικοινωνία. Στα Μάλια και στη Χερσόνησο και σας έχουν πει ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα, σοβαρό ναι, θέμα. Ναι, ναι, δυστυχώς. Και ευτυχώς είναι και άνθρωποι εκεί που έχουν ανοίξει τα ξενοδοχεία τους, έχουν βοηθήσει τον κόσμο εκεί και μένει, γιατί έχουν φύγει τελείως από τα σπίτια τους. Μάλιστα. Έχουν πάθει πολύ μεγάλη ζημιά. Πολύ μεγάλη ζημιά και ένα μεγάλο μπράβο, θα το επαναλάβω. Σε αυτές τις δύσκολες στιγμές πρέπει να φανεί η αλληλεγγύη και η ανθρωπιά όλων μας και το αποδεικνύεται με τον πιο εμφατικό τρόπο και θα είμαστε εδώ βέβαια σε οτιδήποτε θελήσετε να αναδεικνύουμε και να φέρουμε στο προσκήνιο αυτές τις πρωτοβουλίες. Κυρία Μαζαράκη, κυρία Μαστρογιαννάκη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε πολύ. Μάλιστα.